η εστίαση σήμερα κατέβασε ρόλα εστιατόρια, ταβέρνες, take-away, καφετέρια, μπαρ σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία των ιδιοκτητών απέναντι στα μέτρα που έχουν επιβληθεί τους τελευταίους 19 μήνες για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Στη Μεσσίνη, οι επαγγελματίες βρέθηκαν στο Δημαρχείο, όπου κατέθεσαν ψήφισμα στο Δήμαρχο, ζητώντας την αρρωγή της Δημοτικής Αρχής στον αγώνα τους. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την απεργία είναι λόγος επιβίωσης και όχι να ζητήσουμε χρήματα, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν ζητάμε χρήματα, ζητάμε δουλειά, ζητάμε να μπορούμε να δουλέψουμε και όχι να κάνουμε τον αστυνόμο. Η αστυνόμευση ανήκει σε άλλα όργανα, όχι σε εμάς. Ένα μαγαζί όταν λειτουργεί με το 100% των εξόδων του και με το τουλάχιστον 50% της πελατείας του, είναι μαθηματικά δύνατο να ανταπεξέλθει αυτό το μαγαζί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ήρθαμε εδώ να καταθέσουμε ένα ψήφισμα στο Δήμαρχο της πόλης μας και με τη βοήθειά του να μπορέσει και η δική μας φωνή να φτάσει στα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Την ανάγκη λειτουργίας του κλάδου σε σωστή βάση τόνισε ο Δήμαρχος Μεσσίνης, ο οποίος δήλωσε αλληλέγγυος προς τους επαγγελματίες της περιοχής. Είναι σαφής η θέση τους και ξεκάθαρη. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, αλλά το λογικό και αυτό που ζητούν είναι να μην αναλάβουν βάρη που δεν τους αναλογούν. Δεν είναι υποχρέωσή τους ο έλεγχος που επιβάλλεται από την πολιτεία σύμφωνα με τα τελευταία να τον διενεργήσουν οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες έχουν σαν στόχο και αγωνία καθημερινή η βιωσιμότητα της επιχείρησής τους. Εμείς είμαστε δίπλα από αυτή την προσπάθεια, είναι αυτονόητο αυτό. Θα παραλάβω σε λίγο το ψήφισμα τον πρόεδρο και θα το βάλω και θέμα αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε, ώστε και εμείς να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με την αγωνία τους, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις θέσεις τους και να βρεθεί άμεσα μία λύση. Έτοιμα για τη μείωση των δημοτικών τελών ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους πληττόμενους επαγγελματίες, θα καταθέσει η Μίζωνος μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσίνης. Εδώ πρέπει και η Δημοτική Αρχή να σταθεί αρρωγός στους επαγγελματίες, ειδικότερα της πόλης μας. Εμείς, σαν Μίζωνος μειοψηφία, θα κάνουμε πρόταση αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση τελών στους επαγγελματίες, ούτως ώστε να τους ελαφρύνουμε από τα κόστη που τους έχουν δημιουργηθεί από τις λαθεμένες πολιτικές επιλογές. Την αλληλεγγύη του εκφράζει και ο αγροτικός κόσμος. Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας σήμερα εδώ στο σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει εδώ στους επαγγελματίες. 2 χρόνια τώρα υποφέρουν και παλεύουν για την επιβίωσή τους και τα νέα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση είναι καταστροφικά για αυτούς και για τις οικογένειές τους.